καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ στην επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας του υποψηφίου Δημάρχου Κατερίνης Θανάση Λιακόπουλο. Το Θανάση θα προσφωνήσει η κυρία Θεανό Γελαδάρη, πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Νομού Πιερίας, η Αγία Κατερίνη. Είναι δύσκολο τώρα να πω ορισμένα πράγματα, αλλά θα τα καταφέρω. Εκλεκτοί προσκεκλεισμένοι, σεβαστέ πατέρα Αγαθόνικε, κυρίες και κύριοι, καλέστηκα εδώ μόνο και μόνο να θέσω ορισμένα πράγματα τα οποία όφυλα να τα πω δημόσια. Ονομάζομαι, όπως είπε, Γελαδάρη Θεανό, Σύλλογος Καρκινοπαθών, η πρόεδρος. Όλα αυτά τα χρόνια, στον αγώνα που κάνει ο Σύλλογος εδώ και 16 χρόνια, με πολλούς ασθενείς, με πολλά άτομα τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή, χρειάστηκε να έχουμε έναν άνθρωπο πιστό, γεμάτο αγάπη, γεμάτο αφοσίωση, ανά πάσα στιγμή που χρειάστηκε να είναι κοντά μας. Δεν το κρύβω και οφείλω να το πω, διότι έχω εντολή από τα μέλη τα οποία είναι κατά στα κρεβάτια, άλλοι έχουν φύγει από τη ζωή, άλλα νέα άτομα τα οποία υπάρχουν σήμερα και τα οποία είναι ανάμεσά μας. Σας λέω μόνο ένα πράγμα. Σπάνια να βρούμε άνθρωπο με γεμάτη καρδιά. Εγώ, αγαπητέ Θανάση μου, γιατί για μένα είσαι γιος μου, που φέρθηκες πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια, είσαι δίπλα μας, αν και δεν το θέλεις να το αναφέρω, αλλά θα το πω. Επέτρεψέ με, στην αγάπη που τρέφω για σένα, να πω ότι όσες φορές και αν χρειαστήκαμε, όσες φορές και αν χρειάστηκα προσωπικά, είσαι δίπλα μου. Αυτό λέει πολλά. Απαιτούμε λοιπόν μόνο και μόνο αγάπη. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να είσαι ένας άνθρωπος πιστός δίπλα στον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν, όταν το άκουσα ότι γίνεσαι υποψήφιος για δήμαρχος, εμείς σαν ασθενείς και νομίζω και όλοι οι πιερείς, θα θέλουμε ένα σωστό δήμαρχο άνθρωπο. Το τονίζω. Άνθρωπο δίπλα στον άνθρωπο. Μην ξεχαστεί αυτό ποτέ. Διότι η κρίση βασάνισε και βασανίζει κόσμο. Όπως ξέρετε λίγο πολύ, είναι και ο γιατρός μας εδώ αγαπητός, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται και με το σύστημα υγείας και το τι αντιμετωπίζει αυτός που νοσεί και αυτός που είναι καταδικασμένος να κάνει ό,τι είναι. Γι' αυτό θέλουμε, νομίζω κουβεντιάσαμε κάτι. Θέλω να το αναφέρεις, γιατί το είπα πάρα πολλές φορές. Αυτό λοιπόν θέλω να γίνει και ας πεθάνω μετά. Σας μιλάω ειλικρινά. Μέσα από την καρδιά μου και εγώ και όλα τα μέλη του Συλλόγου, όπως και το διοικητικό, σου ευχόμαστε ολόψυχα να γίνεις ένας δήμαρχος άξιος, όπως είσαι μέχρι τώρα, τίμιος και να βλέπεις μπροστά αυτόν τον άνθρωπο που υποφέρει. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γελαδάρη για τα συγκινητικά της λόγια. Και τώρα κοντά μας έχουμε τον υποψήφιο δήμαρχο Κατερίνης Θανάση Λιακόπουλο. Εκπρόσωπε του Συμφασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, κ. Γεωργίου Αθηγμανδρίτη, κ. Αθηγμανδρίτη, κ. Αθηγμανδρίτη. Αξιότιμη επίσημη προσκεκλημένη,
Συντιμότες και συντιμότησες, σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου για την παρουσία σας απόψε εδώ. Η αγάπη σας πραγματικά με συγκινεί. Μετά από τη γέννηση της κόρης μου και τον γάμο μου, αυτή είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Σας ευχαριστώ και τους εκατοντάδες που κατακλείσατε το χώρο του ιστορικού αυτοκτηρίου και όσους μας παρακολουθούν από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο και από το ίντερνετ. Εσείς, οι δημότες της Κατερίνης, αναζητάτε κάτι νέο για το δρόμο μας και είσαστε πλέον έτοιμοι να ακούσετε και να κρίνετε τις προτάσεις μας. Συμφωνώ μαζί σας. Πιστεύω ακράδαντα ότι ήρθε η ώρα της αλλαγής για τον Δήμο της Κατερίνης. Ήρθε η ώρα της αλλαγής και απόψε κάνουμε το πρώτο μεγάλο βήμα. Ξεκινάμε το διάλογο που θα μας φέρει κοντά, που θα ανοίξει και πάλι τις πόρτες του Δήμου για όλους τους δημότες. Γιατί? Γιατί όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Μητέρα και πατέρα, αγαπημένοι μου αδερφέ, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ γιατί είστε κοντά μου κάθε στιγμή της ζωής μου. Μα πάνω απ' όλα σας ευχαριστώ για τις αρχές και τις αξίες που μου προσφέρατε. Σας ευχαριστώ γιατί από μικρό παιδί μου μάθατε να δουλεύω σκληρά. Συνδημότησες και συνδημότες, γεννήθηκα στην Κατερίνη μας στις 23 Ιουλίου του 1975. Φέτος συμπληρώνω 30 χρόνια δουλειάς. Φίλοι μου αγρότες και κτηνοτρόφοι, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Κάποιοι από εσάς με θυμάστε μικρό παιδί να βοηθώ τον πατέρα και την οικογένειά μου. Και εσείς όπως και εγώ δεν τη φοβόμαστε τη δουλειά. Και εσείς όπως και εγώ ξέρουμε τι σημαίνει καθημερινός αγώνας. Και είναι τιμή μας που δουλεύουμε σκληρά. Αγαπημένοι μου συμμαθητές και συμφοιτητές, μαζί μεγαλώσαμε. Με κάποιους συνεχίσαμε και στις σπουδές μας. Σπούδασα στο Δημοκρατία Πανεπιστήμιο στην Νομική Σχολή και στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Δημιουργήσαμε την Πιερική Νεολαία. Φέραμε κοντά τους νέους της Κατερίνης και της Πιερίας και ασχοληθήκαμε με τα προβλήματά τους. Αλέκο, Νόρα και Κώστα, σας ευχαριστώ γιατί με βάλατε στην οικογένειά σας. Η αγάπη και η ζεστασιά σας, η μεγάλη αγκαλιά που μου ανοίξατε, με κάνει να νιώθω πολύ τυχερός που μπήκα σε μια οικογένεια ποντίων μικρασιατών τρακετών. Με βοηθήσατε να ανακαλύψω πολλά νέα και υπέροχα συναισθήματα. Συνδημότησες και συνδημότες, από το 2004 ασκώ το επάγγελμα του δικηγόρου. Το 2006, μετά από παράκληση πολλών από εσάς και με τη στήριξη εκατοντάδων άλλων φίλων, από κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα του Δήμου μας, έθεσα υποψηφιότητα και εξελέγει Δημοτικός Σύμβουλος Κατερίνης. Το 2010 με τιμήσατε και πάλι με την εμπιστοσύνη σας και με αναδείξατε πρώτο σε Σταυρούς Δημοτικό Σύμβουλο. Δουλέψαμε σκληρά στο Δήμο, μαζί με πολλούς από εσάς. Από κάθε θέση ευθύνης που υπηρέτησα, προσπάθησα να παράξω έργο. Να στηρίξω τους δημότες μας στα δίκαια αιτήματά τους, να φανώ χρήσιμος και ουσιαστικός. Κάποια θέματα δεν μπόρεσα να τα λύσω, μιας και δεν είχα πάντα τον τελικό λόγο. Αλλά χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε σημείο του Δήμου μας, όλοι εσείς, ξέρετε ότι έφερα αποτελέσματα και διαχειρίστηκα με σεβασμό τα χρήματα των δημοτών. Ναι, ίσως δεν είμαι ο καλύτερος επικοινωνιακά. Νιώθω όμως πως έχω το δικαίωμα να σας κοιτάξω όλους στα μάτια και να σας πω: σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου. Έκανα ό,τι μπορούσα για να σου τα αποδώσω και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Με ουσία, με έργο. Το 2014 επέλεξα να είμαι για τελευταία φορά υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος. Και πάλι η αγάπη σας με ανέδειξε πρώτο και με γέννησε με ακόμη περισσότερη ευθύνη. Αυτήν τη φορά όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ενώ η κρίση βάθινε, σταδιακά ο τρόπος διοίκησης του Δήμου άλλαξε. Τα μεγάλα έργα της πόλης άρχισαν να καθυστερούν.
ενώ ταυτόχρονα οι πολίτες δεν είχαν ενημέρωση για αυτά. Δυστυχώς, τα καθημερινά προβλήματα των δημοτών έπαψαν να αποτελούν προτεραιότητα. Φίλες και φίλοι, όταν είδα ότι τα δεδομένα άρχισαν να αλλάζουν, δεν έμεινα απαθής. Κατέθεσα προτάσεις, πρότεινα εναλλακτικές, πίεσα για λύσεις. Αρνήθηκα θέσεις, ζητώντας πρώτα απ' όλα να λύσουμε τα προβλήματα που πιεστικά απασχολούν τους δημότες. Κάποιοι μου λένε, γιατί δεν ανεξαρτητοποιήθηκες νωρίτερα. Αυτό θα ήταν εύκολο, πιστέψτε μου. Πριν φτάσω στην ανεξαρτητοποίησή μου, έδωσα αγώνα για να αλλάξω τα πράγματα από μέσα. Πριν φτάσω στην ανεξαρτητοποίησή μου, έδωσα αγώνα, επιμένω, για να αλλάξω τα πράγματα από μέσα. Εξάρτησα κάθε δυνατότητά μου για να βρούμε λύσεις και να υλοποιήσουμε όσα υποσχεθήκαμε στους πολίτες. Όταν είδα πως πλέον δεν ήταν εφικτό, έλαβα τις αποφάσεις μου. Εάν κάποιος από εσάς μου πει πως έπρεπε να είχα κινηθεί νωρίτερα, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη που μου αναλογεί. Σήμερα, μαζί σας, δηλώνω έτοιμος να καταβάλω πολλαπλάσια προσπάθεια και να οδηγήσουμε τον τόπο μας όλοι μαζί εκεί που το αξίζει. Δεν σας κρύβω πως για πολύ καιρό κάποιοι με προέτρεπαν να θέσω υποψηφιότητα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Να είμαι υποψήφιος βουλευτής. Τρεις όμως ήταν οι λόγοι που με έκαναν να απορρίψω αυτό το ενδεχόμενο. Πρώτον, η προσωπική μου άποψη ότι στο Δήμο έχω την εμπειρία, την ομάδα και το σχέδιο να προσφέρω περισσότερα από την πλήρη. Δεύτερον, επέλεξα να μείνω κοντά στη γυναίκα μου και το παιδί μου, αλλά και σε όσους αγαπώ. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες φίλοι από κάθε σημείο του Δήμου επέμειναν ότι ο κοινός μας αγώνας πρέπει να συνεχιστεί. Ότι όλα όσα κτίσαμε μαζί πρέπει να τα κρατήσουμε όρθια. Για να είναι το θεμέλιο που θα μας βοηθήσει να κτίσουμε ακόμα περισσότερα. Εκατοντάδες φίλοι, μου τονίσατε άλλη μια φορά πως όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Έτσι, σεβόμενος την εντολή σας, με πίστη στο Θεό και τις δυνάμεις όλων μας, σας δηλώνω ότι στις δημοτικές εκλογές του 2019 θα θέσω στην κρίση σας ένα νέο δημοτικό συνδυασμό. Με νέα πρόσωπα, με νέες ιδέες, πολλή όρεξη για δουλειά και πάνω απ' όλα ανοίγοντας και πάλι τις πόρτες του Δήμου σε κάθε δημότη. Κάνοντας και πάλι προτεραιότητά μας τα προβλήματα κάθε πολίτη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον νυν Δήμαρχο Κατερίνη Σάδα Χιονίδη για την κοινή μας πορεία και συνεργασία τα προηγούμενα χρόνια. Οι διαφωνίες μας με οδήγησαν στην απόφαση να αλλάξω δρόμο. Κρατώ όμως όλα όσα θετικά έγιναν στον τόπο και κοιτώντας κάθε δημότη στα μάτια, δεσμεύομαι πως όλα τα λάθη που δεν μπόρεσα να αλλάξω ως Δημοτικός Σύμβουλος θα τα αλλάξουμε όλοι μαζί με την πλειοψηφία των δημοτών. Όλοι μαζί! Η κατάρτιση του Δημοτικού μας Συνδυασμού προχωρά με πολύ καλό ρυθμό. Το ενδιαφέρον αξιόλογων ανθρώπων να στηρίξουν το εγχείρημά μας πραγματικά με τιμά και με γεμίζει ευθύνη. Σήμερα στη συγκέντρωση αυτή βρίσκονται ανάμεσά σας οι πρώτοι 9 υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού μας, καθώς και 5 υποψήφοι τοπικοί σύμβουλοι. Πιστεύουν, υποστηρίζουν διαφορετικά κόμματα, όμως όλους τους ενώνει η αγάπη για τον τόπο μας. Ναι, ανάμεσά τους και το έκτο πρόσωπο για το οποίο πολλοί με ρωτάτε. Όλοι τους θα είναι υποψήφοι για πρώτη φορά. Όλοι τους πετυχημένοι στη δουλειά τους, ακέραιοι και με όρεξη για προσφορά. Και οι πόρτες μας θα παραμείνουν ανοιχτές για κάθε δημότη που θέλει να προσφέρει, ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτησή του, γιατί όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Συνδημότησες και συνδημότες, είναι χαρά μου να βλέπω πρόσωπα από κάθε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου μας. Αυτό της Κατερίνης, της Εδαφίνας, του Κορινού, της Παραλίας, της Πέτρας και των Πιερίων. Ξέρω πολύ καλά πως απόψε δεν μας δίνετε την ψήφο σας. Ξέρω ότι την εμπιστοσύνη σας θα την κερδίσουμε
με καθημερινή σκληρή δουλειά. Σοβαρότητα, προσπάθεια και ουσία. Ξέρετε ότι σήμερα ήρθατε εδώ για να ακούσετε τη δική μας πρόταση για το Δήμο και να μας αξιολογήσετε. Θα ήθελα λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας τους πρώτους άξονες δράσης του προγράμματος μας. Του προγράμματος το οποίο θέλουμε να φέρουμε το Δήμο μας, το Δήμο Κατερίνης, στις πρώτες 5 πόλεις της Ελλάδας. Ενός προγράμματος με όραμα, με αποστολή, με φιλοσοφία, με αρχές και με αξίες. Όλα όσα θα σας παρουσιάσω δεν είναι η τελική μορφή προγράμματός μας. Είναι οι πρώτες σκέψεις, ο μπούσουλάς μας. Τα προγράμματά μας θα διαμορφωθούν από τις ρεαλιστικές προτάσεις όλων σας και την επιτροπή προγράμματος που θα συστήσουμε. Σίγουρα πάντως το πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε δύο πυλώνες. Πρώτα απ' όλα, βάζουμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Γιατί αν ξεχάσουμε τις ανάγκες κάθε δημότης σας και δημότη, τότε άδικα ασχολούμαστε με κάθε τι άλλο. Δεύτερον, αλλάζουμε το μοντέλο διοίκησης. Από το εγώ επιστρέφουμε στο εμείς. Από το ένας τα ξέρει όλα, ανοίγουμε τις πόρτες μας για κάθε φρέσκο μυαλό. Κάθε νέα ιδέα, κάθε άνθρωπο ικανό που μπορεί να προσφέρει, γιατί μαζί θα τα καταφέρουμε. Κανείς μόνος του δεν μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ξεκινάμε με τους πιο αδύναμους συνδημότες μας. Προτεραιότητα του συνδυασμού μας είναι να μετατρέψουμε την πόλη της Κατερίνης στην πιο φιλική πόλη στην Ελλάδα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Κάθε πεζοδρόμιο θα πρέπει να γίνει προσβάσιμο αναπηρικά αναξίδια. Ορισμός αρμόδιου για να κατατοπίσει νέους γονείς με παιδιά με αναπηρίες για τα δικαιώματά τους και δημιουργία εγχειριδίου αμαία για την Κατερίνη. Έχουμε τόσα χιλιόμετρα ακτών. Θα δημοπρατήσουμε από τον πρώτο κιόλας χρόνο ένα τμήμα παραλίας 100 μέτρων για να μετατραπεί σε πρότυπη ακτή για άτομα με αναπηρία. Αξιοποιώντας τη δημοτική περιουσία, θα προκηρύξουμε διαγωνισμό για τη δημιουργία μεγάλης ιδιωτικής μονάδας αποκατάστασης φραχίας και μακράς διαμονής. Έτσι θα δημιουργήσουμε μια νέα πηγή τουριστών για τον τόπο μας και θα ζητήσουμε στο διαγωνισμό ειδικές εκτόσεις για τους εκατοντάδες δημότες μας με τέτοιες ανάγκες. Δεν είμαστε νοσοκομείο, όμως ο Δήμος θα σταθεί κοντά σε όσους συνδημότες μας έχουν σοβαρά θέματα υγείας. Απλοποιώντας ή απαλλάσσοντάς τους από κάθε γραφειοκρατική διαδικασία που έχει να κάνει με τον Δήμο και σε συνεργασία μαζί σας θα εντοπίσουμε και άλλες δράσεις. Παράδειγμα, όπως πολύ σωστά ανέφερε και πρότεινε πριν η Θεανό και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, στηρίζουμε το αίτημά τους για τη δημιουργία μονάδας 10 κλινών που θα υποστηρίξει άτομα σε τελικό στάδιο καρκίνου. Μας ενδιαφέρει να χτίσουμε συνεργασίες με πανεπιστήμια, ιδρύματα, συλλόγους και κάθε φορέα που έχει σχέση με το θέμα. Επίσης θα αναζητήσουμε με επιμονή κάθε εθνικό και ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα μας επιτρέψει να αναδείξουμε τον τόπο μας ως το πιο φιλικό στην Ελλάδα για αμέα. Αυτονόητα θα συνεχίσουμε και κάθε καλή υφιστάμενη δράση. Επίσης θα συνεργαστούμε με την Εκκλησία μας που προσφέρει τεράστιο έργο καθημερινά. Τέλος θα ήθελα να σας θυμίσω κάτι. Το 2008 είχα προσωπικά ασχοληθεί με τον εθελοντισμό στο Δήμο μας, μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες που τότε είχα την τύχη να υπηρετώ. Είχαμε δημιουργήσει μια πολύ καλή μαγιά, η οποία δυστυχώς μετά έμεινε αναξιοποίητη. Τώρα θα την ενεργοποιήσουμε και πάλι, γιατί ο Δήμος πρέπει να μπει ενεργά και στο θέμα του εθελοντισμού. Μαζί με τις υπάρξουσες και ψέλες δημιουργίας και προσφοράς που υπάρχουν σήμερα, που θα τη στηρίξουμε με έργα. Θέλουμε να μετατρέψουμε το Δήμο μας στην πιο φιλική πόλη στην Ελλάδα για ζευγάρια, οικογένειες με παιδιά και πολύτεκνους. Θα προστατέψουμε με κάθε τρόπο τις μητέρες και τους πατέρες που σήμερα έχουν δυσκολία κίνησης με τα καλώδια στην πόλη. Έχοντας μικρό παιδί, έχω προσωπική γνώση του προβλήματος. Να μιλήσουμε για τις παιδικές χαρές. Δεν είμαι περήφανος για την χώρα των περισσότερων στο Δήμο μας.
Θέλουμε να εγκαταστήσουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα. Με ταρτάν, όχι άλλο. Δεν θα ξεκινήσουμε από το κέντρο. Θα αρχίσουμε από το σταθμό, το Δαρτάν, το Μιλάβλακο, το Σβορώνο και άλλα δημοτικά διαμερίσματα. Προτιμούμε μια ανάπλαση λιγότερη και 10 περισσότερες παιδικές καλές ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Την ποιότητα, την ίδια ποιότητα χώρου παιχνιδιού θα εγκαταστήσουμε πιλωτικά και σε παιδικούς σταθμούς και στα σχολεία της πόλης μας. Η παιδική μας σταθμή, σε γενικές γραμμές γίνεται πολύ καλή δουλειά σήμερα. Αξίζει ένα μπράβο στους εργαζόμενους εκεί. Προτεραιότητά μας όμως είναι να αυξήσουμε τις θέσεις βρεφών και νηπίων, ώστε να μπορούν όλα τα παιδιά να έχουν θέση. Παράλληλα, θα μειώσουμε το κόστος για τους πρώτες κατά 15%. Για τους πολύτεχνους συνδημότες μας, έχουμε τις πρώτες δύο προτάσεις μας. Πρώτον, μείωση των δημοτικών τελειών από 30% στο 50% και δεύτερον, προτεραιότητα στην είσοδό τους σε παιδικούς σταθμούς μέχρι να λυθεί εντελώς το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση θα τους καλέσουμε να δημιουργήσουμε μαζί το πρόγραμμά μας και θα θεσπίσουμε κίνητρα για να στηρίξουμε τις οικογένειες που θέλουν να κάνουν παιδιά. Μιλώντας για την ποιότητα ζωής όλων μας, θα προσθέσω κάποιες από τις προτάσεις που ετοιμάζουμε με την ομάδα προγράμματος. Δημοτικός Λαχανόκηπος, έξω από την Κατερίνη. Χωράφι 30 στρεμμάτων του Δήμου θα διαμορφωθεί σε φυλασσόμενο χώρο, όπου θα μπορεί κάθε δημότης να φτιάξει το δικό του μπαξέ, να καλλιεργεί ό,τι θέλει σε επιφάνεια των 100 τετραγωνικών. Ενίσχυση του θεσμού των ΓΕΠ με εγκατάσταση ειδικών ATM για 24ωρη λειτουργία και έκδοση βασικών πιστοποιητικών όλη τη διάρκεια του έτους. Διόρθωση των σφαλμάτων στα αστικά, όπου πολλοί δημότες διαμαρτύρονται για αστοχίες στην ανάπλαση των πεζοδρομίων της περιοχής. Μεγάλη προσοχή και προτεραιότητα στα κατοικίδια ζώα μας. Μαζί με τις φυτοζωικές οργανώσεις θέλουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Να περιθάλψουμε τα αδέσποτα ζώα, να γίνουμε πρότυπο οργάνωσης με σεβασμό στον άνθρωπο αλλά και στους τράπουλους φίλους μας. Προτού περάσω στα οικονομικά θέματα, επιτρέψτε μου να πω κάτι που έχω στην καρδιά μου και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν εγκρίνω τη συμφωνία για το όνομα των Σκοπίων. Δεν νιώθω υπερήφανος για ό,τι έγινε στις Τρέσπες. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να υπερασπιστώ και εγώ τον τόπο μας. Γιατί η Μακεδονία είναι ελληνική. Εκτός από τα ωραία λόγια, ένας Δήμος δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα αυτό. Μπορεί όμως να προστατεύσει τη συνείδηση των ανθρώπων. Μπορεί να κρατήσει ζωντανή τη φλόρα του ελληνισμού. Προτείνουμε την έκδοση βιβλίου για παιδιά σε συνεργασία με ιστορικούς του τόπου μας και όχι μόνο. Με στόχο να τους υπενθυμίσουμε τουλάχιστον δύο περιόδους της ιστορίας μας. Αυτή του Μεγάλου Αλέξανδρου και αυτή του Παύλου Μελά, του Γεωργάκη Ολύμπιου, του Τέλου Άγρα και όλων των Μακεδονομάκων. Έτσι, ακόμη και αν κάποιοι αλλάξουν τα σχολικά μας βιβλία, εμείς θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε στα παιδιά μας την αληθινή ιστορία της Μακεδονίας μας. Ακόμη προτείνουμε μετατροπή της Κατερίνης κάθε Μάιο σε εθνικό κέντρο των εκδηλώσεων για την γενοκτονία των ποντίων. Με συνεχείς εκδηλώσεις και συνέχεια και συνέδρια του 2 Μαΐου. Καθιέρωση εβδομάδας βλάχων, εβδομάδας στρατιωτών, εβδομάδας μικρασιατών κτλ. Τη συγκεκριμένη εβδομάδα θα δίνουμε έμφαση στην προβολή της ιστορίας μας και της παραδόσης των συνδημοτών μας με αυτή την καταγωγή. Ενώ προβάλλοντας αυτές τις εβδομάδες σε εθνικό επίπεδο θα προσελκύσουμε τουρίστες. Ειρηνικά, με επιχειρήματα θα υπερασπιστούμε την ιστορία μας.
και θα τη μεταλαμβαδεύσουμε στα παιδιά μας. Και μιας και μιλάμε για θέματα πολιτισμού, η πρώτη μας προτεραιότητα θα είναι η κατασκευή νέου σχολικού κτηρίου για το Μουσικό Σχολείο της Κατερίνης. Ένα σχολείο που έχει εξελιχθεί σε πολιτιστική κοιτίδα του τόπου μας και συμβάλλει στην ανάπτυξη των ταλέντων δεκάδων παιδιών μας. Έρχομαι στην οικονομία. Ακούω με έκπληξη ότι λίγα είναι αυτά που μπορεί να κάνει ο Δήμος για να στηρίξει την τοπική μας οικονομία. Εμείς έχουμε διαφορετική γνώμη. Θέλουμε να αναδιατάξουμε πλήρως την αγορά της Κατερίνης. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται να ξαναστρώσουμε τους κυβόλιους στον πεζόδρομο. Κάθε εποχή αποκαλύπτει προβλήματα και συχνά δημιουργεί κινδύνους για τους καταστηματάρχες και πρωτίστως για τους πεζούς. Σχετικά με τη συνεργασία του Δήμου και του Εμπορικού Συλλόγου για το πρόγραμμα ανάπλασης του Κέντρου Ανοιχτή Πόλη, πρώτα απ' όλα μπράβο στον Πρόεδρό του για την πρωτοβουλία. Πρόεδρε, μπράβο. Η δικιά μας πρόταση επί το θέματος είναι ξεκάθαρη. Θέλουμε να απλώσουμε το εμπορικό κέντρο της πόλης. Σε πρώτη φάση, πέρα τη Μεγάλη Αλεξάνδρου, στους δρόμους γύρω από το Δημαρχείο, να φτάσουμε ως τη Ζαλόγγου και ως την Οδό Ανδρούτσου. Υπάρχουν τα χρήματα από το πρόγραμμα αυτό, αλλά ως Δήμος θα παρέμβουμε και με την αλλαγή των χρήσεων γης. Η Κατερίνη είναι για όλους, όχι για λίγους. Θέλουμε να κάνουμε μία μικρή επανάσταση, την επανάσταση της λογικής. Κάθε εβδομάδα του καλοκαιριού έχουμε δεκάδες χιλιάδες τουρίστες που διαμένουν στο παραλιακό μέτωπο. Πηγαίνουν εκδρομές σε διάφορα σημεία της Ελλάδος. Όμως ελάχιστοι επισκέπτονται την Κατερίνη. Σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του τουρισμού θα αλλάξουν αυτή την άσχημη εικόνα. Θα ορίσουμε δύο μέρες της εβδομάδας στις οποίες όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα θα προσφέρουν εκτόσεις στους τουρίστες. Εκτόσεις για αγορές από εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια ή καφέ. Παράλληλα, θα ενεργοποιήσουμε στο κέντρο της πόλης δύο σημεία για την αποβίβαση και επιβίβαση τουριστών από τουριστικά λεωφορεία. Θα δώσουμε εκτόσεις στα δημοστικά πάρκινγκ, έτσι ώστε χιλιάδες τουρίστες να έρχονται κάθε εβδομάδα στο εμπορικό μας κέντρο και όλα τα καταστήματά μας να υποφεληθούν από το διαθέσιμο εισόδημα των τουριστών. Άλλη μία από τις πολλές μας ιδέες που θα υλοποιήσουμε, δύο φορές τον χρόνο θα μετατρέψουμε την Κατερίνη μας σε ανοιχτή γκαλερί, με έκθεση αντιγράφων έργων ζωγράφων σε όλες τις συνοικίες της πόλης, ενώ τα πρωτότυπα θα εκτίθενται στην αστική σχολή. Έτσι θα δημιουργήσουμε ένα γεγονός εθνικής εμβέλειας, ακόμα και βαλκανικής εμβέλειας. Θα προβάλλουμε τους τοπικούς καλλιτέχνες μας και σε συνεργασία με γκαλερί θα προσελκύσουμε καλλιτέχνες από την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες. Τέλος, το φθινόπωρο θα καταθέσουμε την πρότασή μας για τη δημιουργία ετήσιου εικαστικού φεστιβάλ στον τόπο μας κατά τους θερινούς μήνες. Όλες αυτές οι ιδέες και ακόμη περισσότερες χρειάζονται σοβαρή υποστήριξη από την πλευρά του Δήμου μας. Γι' αυτό θα τοποθετήσουμε πινακίδες και ό,τι άλλο είναι αναγκαίο για να διευκολυνθούν οι τουρίστες. Γι' αυτό θα δημιουργήσουμε μία εφαρμογή αρχικά σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Θέλουμε κάθε επισκέπτης να νιώσει το σεβασμό των δημοτών μας προς αυτόν. Θέλουμε να προσθέσουμε εισόδημα σε κάθε επιχείρηση του Δήμου μας. Για τον τουρισμό μας θα πούμε περισσότερα το χειμώνα. Αλλά σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις τέσσερις πρώτες προτάσεις μας, τις οποίες θα υλοποιήσουμε σε συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς του νομού μας. Θέλουμε να συνδέσουμε το Δήμο μας με την ευρύτερη Πιερία και να αναδείξουμε την περιοχή μας με κέντρο τον Όλυμπο για να κεφαλαιοποιήσουμε την αναγνωρισιμότητά του σε παγκόσμιο επίπεδο. Να αξιοποιήσουμε το brand name του Ολύμπου μας. Είναι προτεραιότητά μας να αναπλάσουμε άμεσα τους δρόμους του παραλιακού μετόπου
από τον Κορινό έως την Ολυμπιακή Ακτή. Επίσης, η πρώτη από τις πολλές δράσεις μας για το Ορεινό Τμήμα του Δήμου μας θα είναι η δημιουργία μονοπατιών. Υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία τουριστών που ασχολούνται με το περιπάτημα σε ειδικά διαμορφωμένα μονοπάτια. Θέλουμε να κάνουμε τα χωριά μας στο βουνό το πρώτο προορισμό στην Ελλάδα για εναλλακτικό τουρισμό, προσθέτοντας χιλιάδες θέσεις, χιλιάδες τουρίστες το χειμώνα. Ακόμα μιλώντας για ορεινό τουρισμό, είναι ανάγκη να συνδέσουμε το Ελατοχώρι με την ανάδειξη και των χωριών που βρίσκονται γύρω του και στον δρόμο γι' αυτό, δημιουργώντας ένα ευρύτερο προορισμό για τα πιέρια όρη. Περνάω στο περιβάλλον. Πρώτα απ' όλα θα προχωρήσουμε στη χάραξη και τον σχεδιασμό μακροχρόνιας ενεργειακής πολιτικής του Δήμου, με στόχο τον μηδενισμό του ενεργειακού αποτυπώματος, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μετατροπή του προβλήματος σε εισόδημα για όλους. Αυτονόητα θα κρατήσουμε ό,τι καλό γίνεται στην αποκομιδή σκοπιδιών και σε συνεργασία με τους δημότες θα προσθέσουμε ιδέες που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Επίσης, κρατάμε τα δέντρα που φυτεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Θέλουμε όμως να επιταχύνουμε. Θέλουμε να στοχεύσουμε πιο ψηλά. Θέλουμε να γίνει ο Δήμος Κατερίνης η πιο πράσινη πόλη της Ελλάδας. Προτεραιότητά μας, η απόλυτη προστασία της θάλασσάς μας. Θα δώσουμε πρακτικές λύσεις για τα λίμματα κάθε παραγωγικής μονάδας στα όρια του Δήμου. Τα λίμματα και τα σκουπίδια μας από πρόβλημα θα γίνουν λύση. Ξέρουμε πώς να μετατρέψουμε σε έσοδα για τον Δήμο και μείωση του κόστους διαβίωσης για κάθε οικογένεια. Επίσης θέλουμε τα σκουπίδια μας να προσφέρουν εξοικονόμηση κόστους για τις βιοτεχνίες και τις βιομηχανίες του νομού μας. Συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γίνει και στο Δήμο Κατερίνης. Ακόμη, σαν καλοί νοικοκύριδες, θα προχωρήσουμε σε ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του Δήμου. Έτσι θα προχωρήσουμε, θα εξοικονομήσουμε χρήματα και άλλες ανάγκες των δημοτών. Και θα σεβαστούμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες για κτίρια με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Θέλουμε να μειώσουμε αισθητά το κόστος ηλεκτροφωτισμού και συντήρησης, έτσι ώστε με τα χρήματα που θα μας περισσέψουν να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη. Να επενδύσουμε σε φωτισμό και έργα υποδομής σε κάθε σημείο του Δήμου που υπάρχει ανάγκη. Παράλληλα, προτείνουμε δύο παράλληλες δράσεις. Πρώτον, στη διάρκεια της θητείας μας, κάθε λάμπα του Δήμου μας να γίνει LED. Δεύτερον, να μελετήσουμε τη δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών σε όλα τα δημοτικά κτίρια, προκειμένου με το LED Meter να μειώσουμε το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνει μηνιαία ο Δήμος. Θα ήθελα επίσης να σας πω και τη γνώμη μου για ένα θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό. Ο συνδυασμός μας είναι ξεκάθαρα υπέρ των επενδύσεων και ειδικά αυτών σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν θέλω να χάσουμε καμία επένδυση στο Δήμο μας. Πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής μας. Για το θέμα της επένδυσης των ανεμογεννητριών στα πιέρια όρη, δηλώνω ότι είμαι υπέρ της επένδυσης. Θεωρώ όμως ότι επιλέχθηκε λάθος σημείο για την τοποθέτησή τους. Θέλουμε μια πόλη φιλική για τα αμαία, τις οικογένειες με παιδιά και τους πολίτες, με ιστορική μνήμη, μια πόλη πράσινη. Τη θέλουμε όμως και έξυπνη. Θέλουμε την Κατερίνη στην πρωτοπορία της τεχνολογίας, όπως συμβαίνει σήμερα στα Τρίκαλα. Θέλουμε τον Δήμο μας στους κορυφαίους της Ελλάδας. Αρχίζοντας με το γρήγορο ίντερνετ, ένα θέμα που κόλλησε στο παρελθόν, τώρα θα επιταχύνουμε. Θα καλύψουμε το καμένο έδαφος, συνδέοντας τόσο την Κατερίνη, όσο και όλα τα δημοτικά μας διαμερίσματα. Γιατί Δήμος δεν είναι μόνο το κέντρο της πόλης. Λήψη στην προτεραιότητά μας θα είναι η πέμπτη τεχνολογία του ίντερνετ.
η νέα τεχνολογική επανάσταση. Το ίντερνετ των πραγμάτων. Το ίντερνετ of things. Διεθνώς καταγράφεται μια ξεκάθαρη τάση. Οι πόλεις που μπαίνουν σε προγράμματα για να δημιουργήσουν υποδομές για τη νέα αυτή τεχνολογία προσελκύουν μεγάλες επενδύσεις έρευνας και τεχνολογίας. Κερδίζουν εκατοντάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Βλέπουν τα παιδιά τους να επιστρέφουν από το εξωτερικό. Θέλουμε λοιπόν να επενδύσουμε στη νέα τεχνολογία. Υπάρχουν τα προγράμματα και στην Ελλάδα. Και να φέρουμε εδώ τα πανεπιστήμια και τις εταιρείες που θα κάνουν έρευνα στην Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, σε 1,5 χρόνο από τώρα ξεκινάει μια νέα δεκαετία. Είναι αδιανόητο λοιπόν να μπούμε στη νέα αυτή δεκαετία με τις υποδομές της παλιάς. Έτσι θα κρατήσουμε ότι καλό έγινε ήδη για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου μας. Σκοπεύουμε όμως να βγούμε μπροστά και να γίνουμε πρωτοπόροι στην Ελλάδα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, προσφέροντας τη δυνατότητα στον Δημότη να λύσει όλα τα προβλήματά του από το κινητό ή τον υπολογιστή του. Θέλουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα «Όλος ο Δήμος στο κινητό σου». Θέλουμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή των δημοτών και να επιτρέψουμε στους δημοτικούς υπαλλήλους να δουλέψουν πιο απολωτικά. Θέλουμε την Κατερίνη Smart City. Όλοι μαζί θα το πετύχουμε. Ο Δήμος μας έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία. Περιουσία που κανείς δεν είναι περήφανος για τον τρόπο αξιοποίησης του μέχρι τώρα. Η προσέγγιση μας είναι ξεκάθαρη. Είμαστε υπέρ της αξιοποίησης. Είμαστε εναντίον του ξεπουλήματος. Προτεραιότητά μας είναι η δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης επενδυτών και δωρητών. Έτσι ώστε όλοι οι επενδυτές να εξυπηρετούνται άμεσα και αποτελεσματικά. Είτε επενδύουν σε δημόσια περιουσία, είτε σε ιδιωτική. Επίσης, αν κάποιος θέλει να δωρήσει στον τόπο μας, θα πρέπει να εξυπηρετείται ταχύτατα και να του λύνουμε εμείς όλα τα προβλήματα που τυχόν προκύπτουν. Η πόλη μας θέλει θέση στάθμευσης. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε άμεσα στη μελέτη και στη συνέχεια δημοπράτηση του πολυόροφου υπόγειου πάρκινγκ στο σημερινό χώρο πάρκινγκ στην πλατεία Ευκαρπίδης, δίπλα στο κτίριο Ευκαρπίδη εδώ απέναντί μας. Επίσης, σεβόμενοι τους παραγωγούς αλλά και τους καταναλωτές, προτάσουμε την κατασκευή νέας σκεπασμένης δημοτικής λαϊκής αγοράς ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Με κάποιες τροποποιήσεις, ο ίδιος χώρος θα μπορεί να φιλοξενήσει και τη διοργάνωση εκθέσεων. Τέλος, θέλουμε να εφαρμόσουμε και στην Κατερίνη κάτι που κανονικά είναι υποχρεωτικό βάση νομοθεσίας. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή κάθε δημοτικού κτιρίου να γίνεται με άξονα τις μελέτες αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, με σκοπό η εικόνα και η λειτουργικότητα των δημοσίων χώρων να μελετάται από έμπειρους επιστήμονες. Όλα αυτά με αδιάνυκτες δημοπρασίες. Με επιθετική προβολή του Δήμου μας για την προσέλκυση επενδυτών. Για τις χρήσεις γης και γενικότερα για τις υποδομές, έχουμε πολλές παρεμβάσεις που θα προτείνουμε το Σεπτέμβριο. Ενδεικτικά, θα ήθελα να στοιχειολογήσω σήμερα τα εξής. Τροποποίηση χρήσεων γης, όπου οι πολίτες χάνουν χρήματα και ο Δήμος στερείται επενδύσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στον Κορινό. Υπάρχουν περιοχές με ενδιαφέρον οικιστικό και τουριστικό που σήμερα καταστρέφονται λόγω του χαρακτηρισμού τους σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Στις επενδύσεις, ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη δημιουργία βιομηχανικής ζώνης με τις κατάλληλες υποδομές και ερημοτομία, πρόσβαση σε φυσικό αέριο και βιολογικό καθαρισμό. Δημιουργία νέου νεκροταφείου. Βελτίωση των υφιστάμενων, λύση στο πρόβλημα με τις πλημμύρες στο νέο νεκροταφείο και ασφαλή πεζοδρόμια για να φτάνει κάποιος εκεί. Επανεξέταση όλων των προβλημάτων και βλαβών του οδικού δικτύου, των δικτύων ίδρυψης και αποχέτευσης και των συνδέσεων με το βιολογικό καθαρισμό.
αναβάθμιση του συγκροτήματος ΕΑΚ και πολυμητηρίου, με λύση του προβλήματος θέρμανσης και νέους χώρους αποδητηρίου και υγιεινής. Επιτρέψτε μου να σας μιλήσω για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας, όντας και εγώ ένας από αυτούς. Η δεραιότητά μας, η πρόσβαση των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας στις μονάδες τους και η διευκόλυνσή τους για τη μεταφορά των προϊόντων μας. Στη διάρκεια της θητείας μας, θέλουμε να καλύψουμε όλα τα αρδευτικά κενά που υπάρχουν σήμερα. Έχουμε ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημα, αναξιοποίητο κι αυτό. Με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι στον τόπο μας, ήρθε η ώρα να συνδέσουμε την παραγωγή μας με τον τουρισμό. Ήρθε η ώρα να συνδέσουμε, λέμε, την παραγωγή μας με τον τουρισμό. Να αναδείξουμε την τοπική μας κουζίνα και τα τοπικά μας προϊόντα. Να κάνουμε την Κατερίνη την πρώτη αγορά της παραγωγής μας. Να εξάγουμε ό,τι δεν πωλείται εδώ ως επώνυμο προϊόν της περιοχής μας. Επίσης, θα δώσουμε λύση για τα λύματα των μονάδων. Μόνο με οργανωμένη παρέμβαση θα τους βοηθήσουμε, προκειμένου να αποφύγουν μεγάλα πρόστιμα που προβάλλονται, που προβλέπονται τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα να κλείσω με τη σημερινή πρώτη παρουσίαση ενός τμήματος του προγράμματός μας, μιλώντας για ένα ζήτημα που θα θέσουμε μετεπιστάσεως στο δημόσιο διάλογο. Συνδημότησες και συνδημότες, είμαστε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ο Δήμος μας θα ξεκινήσει άμεσα την προετοιμασία ακινήτων για την προσέλκυση των σχετικών επενδύσεων. Θέλουμε να είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα που θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση ταυτόχρονα με τις αναμενόμενες σχετικές αλλαγές στην νομοθεσία. Επίσης, ανοίγουμε και πάλι το φάκελο της πρότασης για την ίδρυση της Ολυμπιακής Ακαδημίας Κλασικών Σπουδών με αντικείμενο τη μυθολογία, την αρχαιολογία και τη φιλοσοφία. Και θα στηρίξουν με κάθε τρόπο την υλοποίησή της. Είναι κρίμα μια εξαιρετική ιδέα να παραμένει στο σιρτάρι. Οι πόλεις του εξωτερικού, που φιλοξενούν μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, έχουν ευημερία πνευματική και οικονομική. Θέλουμε την Κατερίνη πρωτοχώρο στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το ίδιο θέλουμε για τον τόπο μας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν απλώς την πρώτη μας προσέγγιση. Για το πρόγραμμα του συνδυασμού μας έχουμε να πούμε πολλά ακόμα για δεκάδες άλλα θέματα, για τα μεγάλα έργα. Δικαιούμαστε να δούμε τον Δήμο μας στους πρώτους 5 Δήμους της Ελλάδας. Και αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν σκεφτούμε διαφορετικά. Θα υλοποιήσουμε όλα τα βασικά, αλλά θα προχωρήσουμε σε καινοτομίες για να οθήσουμε τον Δήμο Κατερίνης ψηλά. Εκεί που το αξίζει, εκεί που μας αξίζει. Από αύριο ξεκινάμε την οργάνωσή μας. Την υλοποίηση, τη δέσμευσή μας για συνδιοίκηση. Για δουλειά ομαδική και όχι ατομική. Γι' αυτό και συστήνουμε τις ομάδες προγράμματος του συνδυασμού μας. Γι' αυτό σε αυτές σας καλώ να ενταχθείτε. Ή απλά να μας δώσετε ιδέες που μπορούν να αλλάξουν το Δήμο. Έχουμε σχέδιο, έχουμε αρχές και αξίες. Όμως, δεν τα ξέρουμε όλα. Σας θέλουμε κοντά μας για να πάμε μπροστά. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Συνδημότησες και συνδημότες, χτίζουμε ένα συνδυασμό από ξεχωριστούς συμπολίτες μας. Με όρεξη για προσφορά, τουλάχιστον τα 2/3 των υποψήφιων δημοτικών μας συμβούλων θα είναι νέα πρόσωπα. Άνθρωποι καθαροί, με όραμα, με ράκι και ικανότητες. Θέλουμε κοντά μας κάθε άξιο συντημότητα, αλλά δεν βιαζόμαστε. Ξεκινάμε τώρα, ακριβώς για να κτίσουμε σωστά, να βάλουμε γερές βάσεις. Κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα θα δυναμώνουμε. Έτσι ώστε στις δημοτικές εκλογές του 2019
να έχουμε πλήρη συνδυασμό σε κάθε σημείο του Δήμου μας. Με ανθρώπους που θα εκφράσουν εσάς, αλλά και θα έχουν τη γνώση και την ικανότητα για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Φίλες και φίλοι, η σχέση που έχουμε κτίσει δοκιμάστηκε όλα αυτά τα χρόνια και άνοιξε. Σήμερα σας ζητώ να αξιολογήσετε με αυστηρότητα τις πρώτες μας προτάσεις. Σας ζητώ να συμπορευτούμε όλοι μαζί για να φέρουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Φτάνει το εγώ. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Ήρθε και πάλι η ώρα του εμείς. Ήρθε η ώρα να επιταχύνουμε, να φέρουμε την αλλαγή που ζητάει ο τόπος μας. Με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και στις ικανότητές μας. Να ανεβάσουμε το Δήμο μας στους πρώτους 5 Δήμους της Ελλάδας. Με δουλειές, με νοικοκυριό στα οικονομικά μας, με καλύτερη ποιότητα ζωής, μα πάνω απ' όλα με σεβασμό στον συνάνθρωπό μας. Ήρθε η ώρα να ενώσουμε και πάλι την πόλη και να κερδίσουμε το μέλλον. Το χρωστάμε στους παππούδες μας που έχτισαν αυτόν τον τόπο. Το χρωστάμε στους γονείς μας που δούλεψαν και τον μεγάλωσαν. Το δικαιούμαστε και εμείς που αξίζουμε να ζήσουμε καλύτερα. Μα πάνω απ' όλα το απαιτούν τα παιδιά μας που μας ζητούν να τα κρατήσουμε εδώ και να τους προσφέρουμε μια πόλη που θα αξίζει να ζουν σε αυτήν. Αυτή την πόλη θα δημιουργήσουμε μαζί. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ πολύ που μας θυμήσατε και είστε όλοι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάνει στο τάξη, έκλεισες. Μπράβο μου. Το προστρώει, μην, ε.